όχι μόνο αυτής και παγκοσμίως. Το παράκανες. Να οι ζέστες, να το συνεφόκαμα, να και ο διάσημος που ευκαιρία δεν χάνει. Ο παπαράτσι με το σκιάδιο υπατμών και ο διάσημος εντελώς τυχαία, βαμμένος, σενιαρισμένος, έτοιμος για την τυχαία φωτογραφία βρε. Σήμερα το μενού έχει πολύ θάλασσα, πολύ μαγιό και βουτιές. Θάλασσα, θάλασσα, τι μου έχεις κάνει, για σένα έχασα τα θέλημα. Δουκισάκι όμορφο, σε υποδέχομαι με το άσμα του πατέρα γιατί το παράκανες, άναψες τα αίματα εννοώ. Σε τσάκωσε ο φακός του οκ, να μπανιαρίζεσαι στη βουλιαγμένη και τα σχόλια περιτεύουν. Τι κορμί, τι πρόσωπο, τι ομορφιά. Φτού σου μη σε ματιάσω. Το παράκανες Κατερίνα μου τσάτσου γιατί θα μας κάσεις πια που δεν αποκαλύπτεις το παραμικρό. Στο OK διαβάζω πως μπορεί να έχεις παντρευτεί και να μην το ξέρουμε και μια μέρα να σε προδώσει ένα παιδί ή μια εγκυμοσύνη. Τι να πω, με το καλό. Ρονάλντο, το παράκανες και δεν ακούω κουβέντα. Διαβάζω στην Εσπρέσο το πόσο σταθερός χαρακτήρας είσαι. Πριν γνωρίσει την Ειρήνα Σίακ, είχε σχέση μόλις 48 ώρων με τουλάχιστον 30 γυναίκες. Και αυτές είναι που έγιναν γνωστές. Βάλε με το νου σου τι γινότανε. Έχεις τα μάτια, τα μάτια που λατρεύω. Την αγκαλιά που λαχταρώ. Θέλξη μου ήταν να μην το παρακάνεις. Το παράκανες με τα μπάνια του λαού, στην πισίνα βέβαια, όπως είδα στο OK. Φόρεσες το διακριτικό λευκό μαγιό, πήρες μαζί σου τα τάμπλετ και τα κινητά και έκανες την εξόρμηση. Σε είδα να δοκιμάσεις το νερό, αλλά να μην βουτάς. Μη με σκάσεις, έπεσε τελικά. Δοκιμάστο λιμάνι, σκάει. Και το νησί δεν με χωράει. Μάτια σ' αυτό το καλοκαίρι. Χαμένο μοιάζει αυτό χέρι. Βρε καλό στο δεσποινάκι το όμορφο, το πολυφωτογραφημένο. Είπα την προηγούμενη εβδομάδα να μην σε περιλάβω, αλλά η κατάσταση φτάνει πια στο απροχώρητο. Μα γιατί δεν βγάζεις ένα περιοδικό δικό σου που να έχει μόνο δικές σου φωτογραφίες, να είσαι και εσύ ικανοποιημένη αλλά και οι θαυμαστές σου. Εγώ θα το αγοράζω γιατί είμαι φανατικός. Δες εδώ και αυτήν την εβδομάδα στο OK και το Hello. Μέχρι και στο Johannesburg θα σε παπαράτσι. Τι να πω πια. Το παρακάνατε κυρία Φιλίνη μου γιατί εγώ σας αναζητώ στην Ερμού, στο Φάλιρο και στη Λούτσα και εσείς είστε στο Αϊβαλί με τον μπακλαβατζίο γλώπος όπως είδα στο OK. Σου λέει πως παίζει στην τουρκική σειρά δύο όχθες, ένα Ισμαήλ. Να και τα ενσταντανέα από τα παρασκήνια. Λάθη πολλά, έκανα κι όμως, ήταν κι αυτά δικός μου δρόμος. Μα το παρακάνατε αγαπημένο ζεύγος Αγγελική Λιάδη και Κώστα Μιλιωτάκη. Με κοψοχολιάσατε γιατί η αναβολή του γάμου σήμανε και συναγερμό, ότι χωρίσατε και τα τι αυτά. Ευτυχώς όμως βγήκε η μάνα και ο Κώστας και το διέψευσαν. Είπαν πως απλά υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις και δεν τρέχει τίποτα άλλο. Όλα καλά και όλα ωραία λοιπόν. Άντε και καλά Στέφανα. Ελεόνορα Μελέτη, το παράκανες. Σε βλέπω για πολλωστή φορά στο Hello και αναρωτιέμαι πόση γυμναστική πια και πόσο κορμάρα θα γίνεις. Δείτε εδώ σώμα, δείτε κοιλιακούς, δείτε ομορφιά η κοπέλα. Και δώστε τα σέρφινγκ και να τα μπάνια και να τα τζόκινγκ και να τα ποδήλατα. Παράλληλα μαθαίνω πως είσαι και φουλ ερωτευμένη και αυτό μου αρέσει πολύ. Πόπο, πόσα πράγματα έχουμε να σχολιάσουμε, Χριστούλη, που δεν ξέρω πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Λοιπόν, από το τέλος προς την αρχή θα πάμε. Εντάξει, Λεωνόρα. Από την Ελεονόρα Βασίλη. Η Ελεονόρα, εντάξει, είναι. Ναι. Είναι πολύ ανεβασμένη το τελευταίο καιρό. Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα που δεν τα είχαμε δει, ας πούμε. Εγώ δεν. Το κορμίτσι το είχα σε τόσο μεγάλη ας πούμε, εκτίμηση στο παρελθόν. Αλλά τώρα βλέπω ότι δεν ξέρω τι έγινε. Είναι ο έρωτας, είναι το σερφ, είναι το τέτοιο, το εκείνο. Είναι γυμναστική. Έχει αδυνατήσει και γυμνάζεται πάρα πολύ. Δηλαδή ανορθώνει, είναι τρομερή, εντυπωσιακή τώρα πολύ. Η Ελεονόρα κάνει τόσο πολύ γυμναστική. Δηλαδή το αμέσως επόμενο, περισσότερη γυμναστική από την Ελεονόρα κάνουν πια
Οι πρωταθλητές βαρέων βαρών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και όπως έχει πει και η ίδια, είναι και χωρίς ρετούς. Όλες τις φωτογραφίες που ανεβάζει και η ίδια στο Twitter ή οτιδήποτε κάνει, είναι κορμάρα, πραγματικά. Και τα extreme sports σου κάνουν πολύ ωραίο κορμί. Ναι, ναι, έτσι. Δεν είναι δηλαδή γυμναστηρίου το κορμί. Τόσο γρήγορα. Να έκανα και εγώ τέτοια, αλλά δεν. Άμα το πάρει ζεστά και τρέχει. Το πάρει ζεστά. Δεν μπορώ να το πάρω ζεστά. Μόνο κρύα μπορώ να το πάρω εγώ αυτά. Δηλαδή από δίλατο ναι. Διάδρομο ναι, βάρη ναι, πιλάτες ναι, ναι, αλλά αυτά που κάνει η Λεωνόρα Τσού. Δεν μπορείς. Όχι. Αλλά μπορώ, ναι. Μπορώ να επεκταθώ ίσως, αλλά σας το κρατάω για έκπληξη σε επόμενες εκπομπές. Νίκο μου, να μην το κάψουμε. Όχι. Θα επεκταθώ όμως σε κάποια άλλα σπορ που δεν τα περιμένετε από μένα. Αν είναι αυτό που νομίζω να βοηθήσει και να μας λυπηθεί. Extreme sport. Για την Αταλία, ναι. Επιτραπέζιο σπορ. Ναι. Επιτραπέζιο. Ξέρω εγώ, γιατί ναι. Κάποιοι μπιρίμπα. Βάλουν σπορ. Όχι από την πυρίμπα, τι λένε σπορ. Adventure πυρίμπα. Από πολύ, πολύ. Δεν θα το πιστεύεις από μένα αυτό που θα με δεις. Θέλω να κάνω και θα το δουν και οι τηλεθεατές. Πινκ πονγκ. Πεθαίνω. Έλενα, είπαμε extreme. Πινκ πονγκ παίζω από τα 13 διδάσκω πια, δεν παίζω. Α, ξέρεις καλά. Διδάσκω. Παρέδω και μαθήματα. Θοδωρή, είπες, ειρωνεύτηκες. Εντάξει. Κάνουμε ένα μικρό τουρνουά μεταξύ μας. Όποτε θέλεις. Φέρτε μας ένα τραπέζι εδώ πέρα να... Αύριο. Φέρτε. Σε παίζω κιόλας κάμερα, επειδή ειρωνεύτηκες. Η κάμερα Θοδωρής ειρωνεύτηκε, Περικλή. Κατέβασέ τον από το σκαμπό να δει ο κόσμος το ύψος του. Ναι, δεν θα πρέπει να παίξει. Εντάξει. Λοιπόν, η Ελεονόρα λοιπόν πάρα πολύ καλή και πάρα πολλά extreme sport. Τώρα, πάμε στο θέμα. Αγγελική Λιάδη και Κώστας Μιλιωτάκης. Αυτό εμένα πάρα πολύ με στεναχώρησε, διότι επειδή τα γνωρίζω τα παιδιά προσωπικά, πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Πραγματικά αγαπημένο ζευγάρι. Και ο Κώστας έχει σταθεί σε αυτό το κορίτσι, το οποίο έχει περάσει τα ζόρια του, τα οποία όλοι τα ξέρουμε, της έχει σταθεί σαν όλα. Σαν σύντροφος, σαν φίλος, σαν αδερφός, σαν τα πάντα. Σαν άντρας, σαν όλα. Λοιπόν. Ένα ζευγάρι το οποίο είναι μαζί. Δεν γίνεται να είσαι κάθε μέρα σε ένα ροζ συννεφάκι. Το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά. Όλοι μας έχουμε κάνει σχέσεις και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι σχέσεις οι οποίες είναι 24 ως 24 ώρες, αγάπη μου, αγαπούλα μου, φως μου, ζούλα μου, αγάπη μου, αγαπούλα μου, φως μου, ζούλα μου, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή και θα τσακωθείς και θα περάσεις και την κρυσούλα κτλ. Αυτοί που βιάζονται λοιπόν να τους χωρίσουν. Γιατί ρε παιδιά, δηλαδή μην είστε τόσο δηλητηριώδεις. Είναι πολύ αγαπημένα τα παιδιά, ουδέποτε χώρισαν. Το αν τσακώθηκαν ή αν ο γάμος δεν θα γίνει στις 8 Ιουνίου και θα γίνει στις 15 Ιουλίου, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Είναι μαζί, είναι μια χαρά. Το ξέρω γιατί μίλησα με τον Κώστα και μου το επιβεβαίωσε και ήταν και ο ίδιος σαστισμένος και πάρα πολύ στεναχωρημένος. Γιατί ακούστηκε πάρα πολύ τώρα τις τελευταίες μέρες. Ήταν σαστισμένος και ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος ότι ποιοι είναι αυτοί πια που τέτοια λύσα έχουν να με χωρίσουν, ας πούμε, με αυτή τη γυναίκα που πραγματικά είναι η γυναίκα της ζωής του. Μην το κάνετε αυτό σε δύο παιδιά που είναι πραγματικά τόσο πολύ αγαπημένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και είναι και πολύ αγαπημένα και είναι και πολύ καλά παιδιά και οι δύο. Λοιπόν. Πάντως. Αυτά δεν θα. Βασίλη μου, τι να πω για σένα και τη Δέσποινα πια είναι μια σχέση πάθους και πάθους. Και... Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα σας αφήσω να το ζήσετε. Δεν μπορώ να σχολιάσω εγώ τη σχέση του Γρηγορόπουλου και της Βάντι. Και να αγοράσει και το DV Magazine, Δέσποινα Βάντι. Ναι, ναι, ναι. Να βγει ένα DV Magazine, Δέσποινα Βάντι Magazine, το οποίο θα το αγοράζει με πάθος ο Βασίλης και εγώ θα το παίρνω. Το ομολογώ. Λοιπόν, αγαπημένες διαφημισούλες, μην και δώσε break. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ναι, αγάπη μου. Και εγώ σε αγαπώ. Πολύ, πολύ. Πάμε σε break.